ζευγάρι Γερμανών πήγαν και πλήρωσαν το μερίδιο από το χρέος που τους αναλογεί. Από το κατοχικό δάνειο. Και βραβεύονται. Μπράβο τους. Και στην περιοχή Βιάνων είναι από τα, από τα μεγαλύτερα σημεία που έγιναν τα ολοκαυτώματα. Κυρία Σιγκελάκη, καλησπέρα από τη Λαμία. Μας ακούτε? Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Σιγκελάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ καλό που σας ακούω. Πείτε μας λίγο, ετοιμάζεστε για μια κίνηση, οποία, μάλλον την κίνηση που έδειξαν πρώτα το ζευγάρι των Γερμανών, να αποπληρώσει όπως νομίζει την οφειλή του προς την Ελλάδα. Βγήκαμε στην τηλεόραση, ο Δήμαρχος, εγώ και το ζευγάρι. Οι άνθρωποι είπανε τα εξής. Πληρώνουμε συμβολικά την οφειλή για το κατοχικό δάνειο. Και πώς βγήκαν τώρα τα 875 ευρώ, διαιρέσανε τα 70 δις που υπολογίζουν δια το πληθυσμό της Γερμανίας και βγάλανε αυτό το ποσό. Μια κίνηση ίσως και συμβολική αν θέλετε κύριε Σιγκελάκη, αλλά ανοίγει τον δρόμο δηλαδή και οι Γερμανοί να αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν οφειλές προς τη χώρα μας. Ακούστε να δείτε, όλοι εσείς που εκπροσωπείτε τα θύματα ή έχετε θύματα, όλοι εμείς που έχουμε και αγωνιζόμαστε μια ζωή, πάντα λέγαμε ότι για τα θύματα χρειάζεται δικαιοσύνη και αποζημίωση. Αυτά λοιπόν τα δύο πράγματα τα βρήκαμε ότι πρόκειται για τους καλύτερους προσβευτές των ετοιμάτων, των θυμάτων του ναζισμού. Οφείλουμε τιμή για το θάρρος και τη γενναιότερη πρωτοβουλία που πήρανε. Δεν ήταν και λίγο πράγμα. Διότι ήταν άνθρωποι του μεροκάματου. Δεν είχαν λεφτά να κάνουν να είναι φαρισαίοι και λοιπά. Σαν απλοί τελώνες ήρθαν εδώ και κατέθεσαν αυτό το ποσό. Με ακούτε? Ναι, ναι, βεβαίως. Πολύ καλά, συνεχίστε. Από εδώ και πέρα ναι, τι περιμένουμε? Εκείνο βέβαια που μου προξένησε εντύπωση είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί επειδή φιλοξενούνται σε μια πολύ όμορφη και πολύ δημοκρατική χώρα, τα έδωσαν αυτά όχι για ελεημοσύνη, αλλά επειδή θεωρούν ότι μας ανήκει να το δώσουν και όλοι οι Γερμανοί πρέπει να δώσουν αυτό. Όμως ντρέπονται για την υπερευσία με την οποία η χώρα τους. Έτσι, και πολλοί, αυτά ακριβώς είπανε και πολλοί συμπολίτες δείχνουν για την Ελλάδα. Θεωρούν δηλαδή ότι οι Έλληνες επιτέλους πρέπει να πληρώσουν ό,τι χρωστούν. Αδιαφορούν τι συνέβη για τη Γερμανία το 1953 και όλα αυτά τα χρόνια μπάση περιπτώσει που είχε χρεοκοπήσει. Κύριε Σιγκελάκη, πότε θα γίνει η βράβευση για να σας αποδεσμεύσουμε την ερχόμενη Κυριακή? Ναι, αυτή την Κυριακή 10:30-11 η ώρα έχουμε αποφασίσει ο Δήμος Βιάνου και η Ένωση Θυμάτων να τους απολύνουμε, να τους κάνουμε Βιάνου επίτιμους της Ένωσης Θυμάτων. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ από τη Λαμία κύριε Σιγκελάκη. Μπράβο στην προσπάθεια αυτή. Μπράβο και στο... Πολύ χάρηκα. Να είστε καλά. Και στο ζευγάρι των Γερμανών βεβαίως, Γιώργο, που δείχνουν ότι αναγνωρίζουν τι συμβαίνει στην Ελλάδα.